Λαζού, πετσέτα να πάρεις, ρε. Αν μας ρωτάτε πού θα θέλαμε όμως τώρα αυτή τη στιγμή να ήμασταν, εκεί που βρίσκεται ο Λάζος Μαντικός. Πάμε να το δούμε. Ο οποίος, προσέξτε, είναι από πάνω με τη γραβατούλα, από κάτω με το μαγιό, άρα είσαι... Καταπληκτικός. Είναι το δίλημα σήμερα. Είμαι ντυμένος κάλπι ή παραλία. Και έχω να σας πω ότι είμαι στο μεγαλύτερο εκλογικό τμήμα. Κοιτάξτε πίσω τι γίνεται. Κοίτα, Σάβα, κοίτα! Κάποιοι δεν επέλεξαν το να πάρουν το αυτοκίνητο και να πάνε να ψηφίσουν, αλλά να πάρουν το αυτοκίνητο και να πάρουν ένα διήμερο, τώρα που είναι ελεύθερα τα διόδια, χωρίς να πάνε να ψηφίσουν. Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί. Το μαγιό είναι καταπληκτικό, Λάζο. Το μαγιό είναι καταπληκτικό. Είδες, πάει με την γραβάτα, Γιώργο. Είναι καταπληκτικό το μαγιό. Καταπληκτικό. Το μαγιό είναι καταπληκτικό. Τι είναι αυτός? Λάζο. Κοίτα, έχει ανέβει και η θερμοκρασία. Δεν ξέρω, πολλές φορές οι ρεπόρτερ λένε θα βουτήξουν. Εμείς θα το κάνουμε και πράξη. Έχει τρελαθεί, ρε μαλάκα. Γιώργο, έχουμε ανεβάσει θερμοκρασία. Κάτσε, γιατί θα πάω να ψηφίσω εγώ μετά. Και τι γνήθηκες, Χριστιανέ μου? Τι κάνει, τι κάνει, μα τι κάνει? Δεν καταλάβαινε τι έκανε. Έπαιρνε ζωές. Πολλά περίεργα έχουμε δει, αλλά αυτό παίρνει βραβείο. Άντε και καλό μεσημεράκι, δίνουμε και εικόνα για πολλές εκπομπές. Άντε, πέσε! Και καλή ψήφο. Θα χαλάσει το μικρόφωνο. Ρε, είσαι τρελός, ρε. Αλλά, τι άλλο, αυτοί είστε.